Δεύτερο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα και είμαστε εδώ σε ένα σταθερό ραντεβού που έχουμε με τα φροντιστήρια που Καμισάς και συγκεκριμένα με τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, ο οποίος είναι φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου που Καμισάς Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Καλώς μας βρίσκεται και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, τόσο ότι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική επικαιρότητα, αλλά και με σχολές οι οποίες αφορούν πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των μαθητών. Ναι, είπαμε ότι σήμερα θα πούμε για τους ένστολους εν γέννη και τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές, την πυροσβεστική, το λιμενικό. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όντως και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο λόγος είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα, όπως κάθε φορά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα και έχουμε 2-3 πράγματα τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια, έστω πιο σοβαρό να είναι ότι συζητείτε αυτές τις ώρες στο Κοινοβούλιο το πολυνομοσχέδιο που αφορά την παιδεία. Όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η υπόθεση θα τελειώσει. Πιθανότητα θα έχουμε την ψήφισή του σήμερα ή αύριο, μάλλον αύριο. Έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις, βέβαια. Πάρα πολλές. Ναι. Πάρα πολλές, ομολογουμένως, και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και από τους διδάσκοντες, καθηγητές δευτεροβάθμιας με διάφορους τρόπους. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι το πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων που ακολουθούν τα μαθήματα των πανελλαδικών, τα γενικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και βλέπετε πώς μπορεί να τελικά να φτάσουμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Είναι λοιπόν τα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα πριν από μερικές μέρες. Ξεκινάνε από 21 Ιουνίου και λήγουν στις 2 Ιουλίου. Να πάμε παρακάτω. Αυτό που επίσης έχουμε σημειώσει από την επικαιρότητα, αν είμαστε έτοιμοι, είναι αυτό που μόλις είπα, το πολυνομοσχέδιο είναι έτοιμο προς ψήφιση. Ομολογουμένως πολλές αντιδράσεις, κυρίως από την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τις συγχωνεύσεις, αλλά νομίζω και από τους εκπαιδευτικούς, ίσως και από τους μαθητές, χωρίς βέβαια πολύ συχνά να γνωρίζουν όλα όσα εκείνα θα πρέπει να ξέρουν, αλλά εν τέλει περιμένουμε να δούμε τι διαφοροποίησεις θα έχουμε πάνω σε αυτό το πολυνομοσχέδιο όπως το έχουμε διαβάσει. Το τελευταίο στοιχείο που νομίζω έχουμε σημειώσει έχει να κάνει με την προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτά που θα πούμε σήμερα σε σχέση με τις στρατιωτικές σχολές. Αυτή την προκήρυξη την περιμένουμε κάθε χρόνο, γιατί σύμφωνα με αυτήν αποστέλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά στην στρατιωτική σχολή της πρώτης τους προτίμησης. Υποψήφοι μόνοι τους έχουν αυτή την υποχρέωση. Οι φετινές ημερομηνίες είναι από 2 έως 20 Μαΐου για την υποβολή των δικαιολογητικών. Οι υποψήφοι με αυτήν την υπόθεση συμμετέχουν με αυτήν την αίτηση, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Γίνονται και διεξάγονται κάθε φορά στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά θα γίνουν και η πραγματοποίηση των αθλημάτων και τα ψυχομετρικά και ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ακολουθήσει μετά η διαδικασία της εισαγωγής εφόσον επιτευχθεί. Επίσης, με αυτή την προκήρυξη, οι υποψήφοι είναι υπεύθυνοι, το σημειώνουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι υπεύθυνοι να μάθουν μόνοι τους αν έγιναν δεκτά τα δικαιολογητικά τους και για τον χρόνο και για τον τόπο της διεξαγωγής αυτών των εξετάσεων. Δεν έχει ευθύνη το σχολείο, δεν εμπλέκεται σε αυτό. Δημοσιεύονται καταστάσεις των υποψηφίων που υπάρχουν, οι οποίοι έχουν λυπεί δικαιολογητικά υποβάλει, αλλά να το ξαναπούμε ότι το σχολείο δεν εμπλέκεται σε αυτό και οι υποψήφοι έχουν αγκαίρια την ευθύνη να ενημερωθούν έγκαιρα, σωστά, προκειμένου να συμμετέχουν στις εξεταστικές αυτές διαδικασίες. Καθαρά λοιπόν ευθύνη των μαθητών, γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε να μπούμε τώρα λοιπόν και σε αυτό που λέμε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές, πυροσβεστική και λιμενικό σώμα. Ναι, σαφέστατα είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Θα πω πρώτα ότι θα μιλήσουμε πρώτα για τις στρατιωτικές σχολές. Αυτό που πρέπει να πούμε εισαγωγικά είναι ότι εδώ κουβεντιάζουμε για παιδιά του θετικού προσανατολισμού. Είναι σχολές οι οποίες βρίσκονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, εφόσον ψηφιστεί, και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, τα τμήματα των υπαξιωματικών, οι σχολές των υπαξιωματικών, από την επόμενη χρονιά θα ενταχθούν και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Είναι το πεδίο των επιστημών οικονομίας και πληροφορικής. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
Ίσως θα έπρεπε πάντως προκαταβολικά να πούμε, επειδή όντως είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία προτιμήσεων και επειδή το κριτήριο των παιδιών ή και των γονέων είναι το κριτήριο της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, νομίζω ότι οφείλω να το σχολιάσω. Είναι μεγάλο το ποσοστό των νεοεισαχθέντων φοιτητών σε αυτές τις σχολές, στρατιωτικές σχολές, που αποχωρούν το πρώτο τρίμηνο και τετράμηνο. Και αποχωρούν διότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, δεν υποψιάζονται όλοι αυτή τη συνθήκη και γι' αυτό το λόγο τα πράγματα πολύ συχνά δεν είναι όπως τα περιμένουν. Γι' αυτό πάντα λέμε, επειδή μιλάμε για επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν μπορεί να είναι μόνο ούτε αποκλειστικό το κριτήριο της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Να είναι και επιλογή, καθαρά επιλογή, ότι είναι κάτι το οποίο τους αρέσει να το έτσι, κάνουν. Και έτσι. Πρέπει να είναι συμβατό με τα στοιχεία της προσωπικότητας. Γι' αυτό και εμείς λειτουργούμε και πατάμε πάνω σε αυτά τα τεστ, τα ψυχομετρικά εργαλεία, για να δούμε κατά πόσο είναι συμβατά με την προσωπικότητα. Να πάμε λίγο πίσω, ένα λεπτάκι, για να σχολιάσουμε ακόμα κάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε. Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε μια σαφέστατη διάκριση της σχολής των αξιωματικών που είναι τετραετούς φοίτησης και των επαξιωματικών που εδώ και λίγα χρόνια είναι τετραετούς, γιατί ως τώρα ήταν μέχρι το 2010, αν δεν κάνω λάθος, 12, ήταν διετούς φοίτησης. Οι υποψήφοι δίνουν προκαταρκτικές εξετάσεις στην πρώτη σχολή της προτίμησής τους και εκεί προσκομίζουν και τα υγειονομικά τους, τα στοιχεία από τις υγειονομικές τους εξετάσεις. Να πάμε παρακάτω. Στην επόμενη κάρτα λοιπόν έχουμε τις τρεις κατηγορίες των εισακτέων, τη γενική σειρά, την ειδική κατηγορία 3648α και την ειδική κατηγορία 3648β. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι λιγότεροι εισακτές σαφέστατα τη δεύτερη και την τρίτη, βλέπουμε δίπλα, ποιοι ανήκουν στη δεύτερη, ποιοι ανήκουν στην τρίτη και είναι και διαφορετικές οι βάσεις στην κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σωματομετρικά χαρακτηριστικά σαφέστατα χρειάζεται όλο αυτό μια προσοχή. Για τις στρατιωτικές σχολές, εδώ έχουμε το ανάστημα, το ύψος για τους άνδρες, κατ' ελάχιστο 1,70, για τις γυναίκες 1,60 και για τη σχολή Ικάρων το μέγιστο 1,90 για να μπορούν να μπουν στο κόπι του αεροπλάνου και να χωρέσουν. Λογικό. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι πάντως κάτι το οποίο μπορεί να στρεσάρει πολλούς. Είναι φυσιολογικά όρια. Υπάρχει πρόβλημα με το όριο ύψους των γυναικών στις αστυνομικές σχολές και την πυροσβεστική, θα το σχολιάσουμε μετά. Υπάρχει ένας δείκτης μάζος σώματος που βλέπουμε κάτω που έχει να κάνει με ένα πηλίκο του ύψους με το βάρος. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένας δείκτης που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πάμε παρακάτω και πάμε λίγο να σχολιάσουμε. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά οι σχολές. Μιλάμε λοιπόν για τους αξιωματικούς στις στρατιωτικές σχολές. Έχουμε δύο ξεχωριστές κατηγορίες κάθε φορά. Πρώτα απ' όλα, αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι αξιωματική στρατού ξηράς, τα όπλα και τα σώματα. Τα όπλα είναι αυτό που λέμε μάχημοι, πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό κτλ. Ενώ στα σώματα έχουμε υποστηρικτικά, τεχνικό, εφοδιασμού, έτσι, υλικό πολέμου κτλ. Έχουμε πολύ λιγότερους εισακτέους στη δεύτερη περίπτωση. Υψηλές βάσεις σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε, απαιτητικά. Αυτές είναι οι βάσεις της περσινής χρονιάς μάλλον. Έχουμε μετά τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού πολύ λίγοι εισακτέοι σε σχέση με το στρατοξηράς και τους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας. Εδώ επίσης οι εισακτέοι είναι λίγοι. Για φέτος, όσο πρόλαβα να δω, οι εισακτέοι στην υπτάμενη είναι νομίζω 40-42. Μικρός αριθμός και στους μηχανικούς 22 μόλις. Να προχωρήσουμε λίγο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι οι επαγγελματίες και επιστήμονες που απασχολούνται στο στρατό, είναι περίφημοι σας. Εδώ είναι ελάχιστοι κάθε χρόνο οι εισακτέοι και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά η βάση. Μοιρασμένες οι ειδικότητες στα επιστημονικά πεδία, στο πρώτο ψυχολόγοι και στρατολόγοι της νομικής, στο τρίτο ειδικό του στρατού μαζί με κτηνιατρική φαρμακευτική, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, μοιρασμένα λοιπόν στα επιστημονικά πεδία, στο τέταρτο οι οικονομολόγοι. Υψηλές οι βάσεις, ετούτοι εδώ οι άνθρωποι παρακολουθούν συγχρόνως τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, ενώ είναι στο στρατό, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε κοντινές μονάδες Θεσσαλονίκης κάνουν και τη θητεία τους. Να πάμε παρακάτω. Απαιτητικές σχολές. Πολύ απαιτητικές. Εδώ έχουμε τους υπαξιωματικούς. Είναι η παρατήρηση ότι από την επόμενη χρονιά αυτά οι σχολές θα βρίσκονται και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Οι πρώτες είναι του πεζικού, ΙΣΜΗ, όπλα και σώματα, του ναυτικού και κάτω-κάτω της αεροπορίας που έχει γίνει μια συγχώνευση και γι' αυτό βλέπουμε τρεις διαφορετικές βάσεις.
διοικητικοί, επιχειρησιακοί και αυτοί που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Και εδώ, σαφέστατα, υψηλές συμβάσεις και οι απαιτήσεις και στη διάρκεια της θητείας. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λίγα λόγια για την αστυνομία. Εκτός από τη γενική σειρά και εδώ έχουμε επιμέρους ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων τριτέκνων για τους ακταίους. Οι προϋποθέσεις τις βλέπετε εδώ. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, είπαμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι και περσινοί και παλαιότεροι ετών που έχουν προσφύγει σε δικαστήρια προκειμένου αν γίνεται να αναιρεθεί. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και γιατί εδώ οι γυναίκες να απαιτείται να είναι τουλάχιστον 1,70 στο ύψος. Ενδεχομένως λοιπόν κάτι εδώ να αλλάξει εξαιτίας αυτών των προσφυγών. Είμαστε σε αναμονή. Υπάρχει διαφοροποίηση δηλαδή από τις στρατιωτικές σχολές. Λοιπόν, και εδώ έχουμε δείχτημα σώματος και εδώ έχουμε ψυχομετρικές και υγειονομικές διαδικασίες και εξετάσεις, καθώς και αθλητικές δοκιμασίες σε 5 αθλήματα. Να πάμε να δούμε και τις βάσεις στις αστυνομικές σχολές, εξαιρετικά υψηλές και σε αυτή την περίπτωση, και των αξιωματικών και των αστυφυλάκων. Να σημειωθεί ότι των αστυφυλάκων είναι πολύ περισσότεροι οι εισαχταίοι, περίπου τετραπλάσιοι, πενταπλάσιοι κάθε έτος. Να προχωρήσουμε. Έχουμε σημειώσει επίσης αυτά που αφορούν την πυροσβεστική, που θα είναι η δεύτερη χρονιά που είναι στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης το 1,70 εδώ η προϋποθέση. Επίσης το 1,70. Είναι κατά τα άλλα οι προϋποθέσεις ακριβώς ίδιες με αυτές της αστυνομίας. Και να δούμε και τις βάσεις όπου και εδώ για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά, είναι στα ύψη και των αμφιποπυραγών που είναι οι αξιωματικοί και των απλών πυροσβεστών. Προφανώς μιλάμε για μεγάλη ζήτηση αυτών των τμήματων. Είναι πολύ σημαντικό ότι αφορούν υποψηφίους που από όλα τα επιστημονικά πεδία με έναν τρόπο ή σχεδόν από όλα, αλλά παραμένουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Να πάμε λίγο και να δούμε και το τελευταίο που αφορά το λιμενικό. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπει στη διαδικασία μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανήκουν και αυτές οι σχολές στο πρώτο, το δεύτερο και το τέταρτο πεδίο. Η σχολή δοκίμων σημειοφόρων είναι ουσιαστικά η αξιωματική και η σχολή λίμενων φυλάκων. Οι προϋποθέσεις και εδώ είναι ίδιες, εκτός από τις αθλητικές δοκιμασίες, που τα αθλήματα δεν είναι 5, αλλά είναι συν 1, 6. Αυτό είχαμε να πούμε. Να ξαναπώ ότι οι οδηγίες σπουδών, και επιμένουμε και το κρατάμε μαζί μας κάθε φορά, όλες αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη, τουλάχιστον στις στρατιωτικές σχολές, είναι στο δίκτυο, είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Να έχουν στο νου τους τις ημερομηνίες υποβολής αυτών των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Κατά τα άλλα, οι οδηγίες σπουδών είναι χρήσιμα εργαλεία. Έχουμε μιλήσει με διάφορες αφορμές για το ΠΑΜ Πανεπιστήμιο εδώ και το πώς ένας υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει πολλά πράγματα για τα τμήματα προτού τα βάλει στο μηχανογραφικό του δελτίο σε σχέση με τα μαθήματα, με τις κατευθύνσεις, με τα επαγγελματικά δικαιώματα που τα τμήματα και οι επιλογές του μπορούν να του κατοχυρώσουν. Γιατί δεν επιτρέπονται προφανώς σφάλματα. Έτσι, και πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και στην επιλογή των σχολών, των στρατιωτικών σχολών. Και αν κάποιος θέλει να γίνει έστολος, να είναι αποφασισμένος αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Μαυράκη, να είναι καθαρά δική του επιλογή και να μην κοιτάζει μόνο την αποκατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα. Να είστε καλά. Μάλλον θα συνεχίσουμε μια πολύ σπουδαία επιλογή, την οποία έχουν όλοι οι υποψήφοι Έλληνες εδώ, που είναι η επιλογή να κάνουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό χωρίς εξεταστική διαδικασία, το μηχανογραφικό της Κύπρου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.